και κύριοι, χαίρετε απόψε. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω πλάι μου την κυρία Κατερίνα Μονογιού, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό των Κυκλάδων και όχι μόνο. Και θα κουβεντιάσω μαζί της, να μοιραστούμε τις αγωνίες, τα όνειρά της, τον προβληματισμό της για την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας, μια πατρίδα που υποφέρει πολύ καιρό και θα υποφέρει και αρκετό ακόμα καιρό. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, κυρία Μονογιού, ωραιότερη παρά ποτέ. Να είστε καλά. Να κουβεντιάσουμε για τη μικρή μεγάλη μας πατρίδα. Αυτή η πατρίδα που της αξίζει μια καλύτερη τύχη και όμως... Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε εδώ πέρα στο κανάλι σας και μου κάνετε τη μεγάλη τιμή να μιλήσω κι εγώ ως νέος άνθρωπος, εκπροσωπώντας το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μα εμείς οι νέοι άνθρωποι φέρουμε νέους άνθρωπους. Έτσι, σωστά κύριε Μπάμπη, σωστά. Σωστά κύριε Κουλούρα. Πώς βλέπετε το τοπίο, κύριε Μονογιού, στην πατρίδα μας και στις Κυκλάδες μας? Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Καθόλου καλά. Έχουν σταγίξει τα ταμεία μας, έχουν πάρει όλα τα αποθεματικά. Δεν ξέρω τώρα. Τα λέγαμε βέβαια πριν τις εκλογές. Τα είχε πει και ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Αλλά δυστυχώς τότε ο κόσμος, λόγω και μέτρων και λόγω της κατάστασης, πίστεψε στο ψέμα, πίστεψε στην ελπίδα, πίστεψε στα ευχολόγια. Αλλά δεν είναι τελικά έτσι τα πράγματα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, παίρνουν χρήματα τα αποθηματικά των νοσοκομείων και όχι μόνο, για να πληρωθούν οι συντάξεις. Μέχρι τον Ιούνιο υπάρχει κάτι της. Μέχρι τον Ιούνιο. Στον πάντο του Βαρελίου υπάρχει μέχρι τον Ιούνιο. Δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είχαμε απόθυμα, αυτοί το έχουν κάνει μείον. Δυστυχώς. Όμως πάνε να πετύχουν την αξιολόγηση που δεν την πετύχατε εσείς. Να σας πω κάτι. Γι' αυτό επέρονται. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πετύχει η Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει σον και ντε το αν είναι η Νέα Δημοκρατία αν κυβερνά. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο η Ελλάδα, όπως και το κόμμα μου. Το κόμμα μου θα ψηφίσει πράγματα τα οποία θα ευεργετήσουν τη χώρα και όχι πράγματα που θα την καταστρέψουν. Έχει φτάσει όμως το προαπαιτούμενο, έχει φτάσει 5,5 και άλλα, ζητάνε και άλλα 3 οι δανειστές μας. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν αυτά. Δηλαδή, θυμάμαι καλά, το mail Χαρντούβελτ ήταν 1 δισεκατομμύριο και τώρα έχουν φτάσει 8 εδώ. 8 έτσι ακριβώς. Αυτά τα έφερε μια υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση. Διότι όσους αριστερούς γνωρίζω, δεν θα έκαναν ποτέ τέτοιου είδους εγκλήματα. Άρα... Ναι, αλλά εσείς δώσατε το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Με τα λάθη που κάνατε, με τις ολιγορίες σας, έτσι. Κοιτάξτε, πήραμε μια Ελλάδα... και το Πασόκ. Θα με σας τα πω. Λάθη, οδήγησατε το λαό να πιστέψει τους ανθρώπους αυτούς. Η κυβέρνηση με τον Αντώνη το Σαμαρά πήρε στα χέρια της πράγματα που... μάλλον υπογεγραμμένα πράγματα με το μνημόνιο. Αυτό το πράγμα έπρεπε εμείς να το εφαρμόσουμε. Το εφαρμόσαμε, φέραμε την Ελλάδα σε μια ισορροπία, ναι, με μέτρα, αλλά όμως υπήρχε ένα νοικοκύρεμα και η Ελλάδα θα έβγαινε στις αγορές, θα έβγαινε εκτός μνημονίου σε λίγο χρονικά διάστημα. Ο κόσμος όμως δεν άντεξε και το είχε πει και ο Αντώνης Σαμαράς έγινε ότι και αυτή η ιστορία με το δεν θέλουμε άλλα μέτρα, κυρία Μέρκελ. Δυστυχώς δεν γινόταν. Στείλαμε αυτό το mail Χαρδούβελη. Έγιναν εκλογές, δεν έβγαινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, δυστυχώς έπεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε το ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή παίρνει τα αποθεματικά από τα νοσοκομεία. Αυτά που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, εγώ και εσείς κύριε Κουλούρα και όλος ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να κάνει μια διαφορά όσον αφορά τις φημομετρήσεις. Κάπου 6% έχει αποσπαστεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τόσο. Πάει μπροστά. Πάει, έξω, μπροστά. Πάει μπροστά. Γιατί ο κόσμος απίβδησε, είναι πολύ στεναχωρημένος ο κόσμος, είναι πολύ εξοργισμένος και όλα αυτά. Πώς σας φάνηκε η εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη? Τελικά το τοπίο άλλαξε, γιατί άλλαξε ο αρχηγός, έτσι. Έχουμε ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο αρχηγό, ο οποίος ήταν outsider, έτσι, ήταν. Ναι. Δηλαδή, εγώ είχα το Μεϊμαράκη ότι θα βγει, ας πούμε, εγώ προσωπικά. Άλλοι είχαν τον Απόστολο, τον Τζιτζικώστα.
Μετά ήταν ο Μητσοτάκης και μετά ο Γεωργιάδης. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ήταν τρίτος στη σειρά, ήρθε πρώτος τελικά. Έτσι πως αλλιώζουν τα πράγματα. Έτσι, έτσι. Και βέβαια φυσάει ένας καλός αέρας στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας πρόεδρος και εύχομαι να γίνει και μελλοντικός πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος έχει ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό που το χρειάζεται τώρα η Ελλάδα. Είναι τεχνοκράτης. Ξέρει να κυβερνήσει και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Γιατί είναι και νέος άνθρωπος, είναι και τεχνοκράτης και ως υπουργός που έχει διατελέσει σε αρκετά υπουργεία, έχει δείξει ότι κάνει έργο. Mm. Βέβαια, είναι άνθρωπος που βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο, αλλά ξέρει πώς να το κάνει, τεχνοκρατικά. Και αυτές οι εκλογές βέβαια γίνανε η αφορμή να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Πόσες χιλιάδες, 300.000 είχαν ψηφίσει. Ναι. Πήγε πολύς κόσμος, βέβαια. Δόξα τω Θεώ. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι έγινε η αφορμή αυτή η εκλογική μάχη, η οποία κράτησε πολύ, να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και να μην διασπαστεί. Έτσι. Γιατί είναι κακό να διασπούν τα κόμματα. Ναι, δεν πρέπει. Έτσι, οποιοδήποτε κόμμα. Σε καμία περίπτωση. Έτσι, καλό που αυτό το κόμμα αρχίζει και βρίσκει το βηματισμό του και. Ναι, και αυτό το έδειξε κιόλας το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με χιλιάδες κόσμο που ήρθε να ακούσει τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, με τη μεγάλη συμμετοχή, με παλμό μέσα στο συνέδριο. Και ίσως είχατε πάει και εσείς στο συνέδριο. Ναι, φυσικά, γιατί ήμουνα σύνεδρος, εξ οφίτσιο μέλος, γιατί είμαι πολιτευτής του νομού Κυκλάδων. Και ήμουνα και εγώ σύνεδρος και εγώ συμμετείχα σε όλες τις διαδικασίες. Είμαι υπερήφανη για όλες τις διαδικασίες που γίνανε, γιατί ήταν αξιοκρατικές. Και προχωράμε μπροστά, ενωμένη Νέα Δημοκρατία, σαν μία γροθιά, να πάμε με την Ελλάδα μας μπροστά. Με την νεολαία κάτι γίνεται, με την ΟΝΑΔΗ κάτι γίνεται, πάει να γίνει μια καινούργια ιστορία. Ναι, θα ξανασυσταθεί πάλι η νεολαία του κόμματος, δεν καταργήθηκε δηλαδή με την έννοια ότι δεν υπάρχει πλέον νεολαία του κόμματος και βέβαια θα ξαναυπάρξει με καινούργιες διαδικασίες και προχωράμε μπροστά. Εσείς έχετε κάποιες θέσεις στην Ελληνική, έτσι αν θυμάμαι καλά, είστε υπεύθυνοι για το... Με τοποθέτησαν στη θέση ο κύριος Γκιουλέκας, ο πρώην Υπουργός Παιδείας, έγινε τομεάρχης του κόμματος πολιτισμού και ο Σίμος και Δίκογλου και εκείνος με επέλεξε στον τομέα ναυτιλίας. Και εκείνος είναι επικεφαλής, συντονίστρια όλο η Κεφαλογιάννη και για τον νόμο Κυκλάδων εκπροσωπώ εγώ αυτούς τους δύο τομείς και μάχομαι για αυτά τα δύο πράγματα γιατί αφορούν το νόμο μας και ο τομέας ναυτιλίας και ο τομέας πολιτισμού. Γιατί δόξα τω Θεώ, τα νησιά έχουν και την ναυτιλία και τον πολιτισμό. Έχουμε πολύ πράγμα να επιδείξουμε και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι που είμαστε. Ναυτιλία, πολιτισμός και ο τουρισμός είναι. Και ο τουρισμός, ναι. Βέβαια, είναι. Σας δώσαν τα ναυαρχίδες. Πώς λέτε το τοπίο στα νησιά μας, αρχίζει και κινείται πάλι ο τουρισμός. Ναι, λέμε ότι θα έχουμε αύξηση του τουρισμού και το Πάσχα, αλλά και το καλοκαίρι. Ευχόμαστε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα, έτσι. Βέβαια αυτό είναι λίγο παρόλο που ζητάτε εκλογές. Γιατί αδειάζουν τα ταμεία και δεν έχουμε να πληρώσουμε τη συντάξη των ανθρώπων. Γι' αυτό. Όμως θα βγει ο κόσμος έξω. Σε αυτή την καμπή που πάμε, η αξιολόγηση δεν είναι οξύμορο να ζητάει κανείς εκλογές σε αυτό το δύσκολο τοπίο που βρισκόμαστε. Δηλαδή, πότε τελικά θα γίνει αυτή η αξιολόγηση? Δεν ξέρω κι αν σε. Δεν θα γίνει με το Σαμάρα, θα γίνει με τον Τσίπρα. Πότε θα γίνει αυτή? Θέλω ο Τσίπρας να γίνει πρωθυπουργό όν και ντε. Και τώρα θέλει να γίνει ο Μητσοτάκης. Δεν είναι ότι το θέλει. Ο κόσμος το ζητάει, εκεί είναι η διαφορά. Ο κόσμος ζητάει να έρθει. Ο κόσμος ζητάει να μπορέσει να αναπνεύσει λιγάκι από την ασφιχτιά ο κόσμος. Το ξέρει. Έχει χάσει τη ζωή του. Και εμείς είμαστε κόσμος, και εγώ και εσύ. Δεν ήρθαμε ουρανοκατέβατοι. Από την μεσαία τάξη είμαστε και αυτή βάλεται. Αυτό θέλει να στηρίξει. Μεσαία τάξη, δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό θέλει να στηρίξει. Υπάρχει εδώ η χαμηλή τάξη, η νεόπτωχη. Φτωχή και νεόπτωχη και η πλούσιοι. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Δεν εξαφανιστεί. Αυτή η μεσαία τάξη που ήταν η κουγαλιά της ανάπτυξης. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς.
πόσους και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είστε ευχαριστημένοι από το τοπίο της ναυτιλίας, του πολιτισμού, του τουρισμού στις δυνάμεις μας. Κοιτάξτε να δείτε, από την πλευρά της ναυτιλίας φυσικά και όχι. Και λόγω του ακτοπλοϊκού και λόγω της αυξημένης φορολογίας που σηκώνονται και φεύγουν όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες και πηγαίνουν στην Κύπρο είτε κάπου αλλού στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορούν να σταθούν εδώ πέρα με αυτά τα δεδομένα, και με την αύξηση του ΦΠΑ και στον τουρισμό βάλετε και αυτός ο τομέας στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι ναυαρχίδες της χώρας είναι η ναυτιλία και ο τουρισμός. Και αυτά τα δύο πράγματα ο Τσίπρας τα έδιωξε. Πάνε και αυτά. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε τη ναυτιλία στην Ελλάδα να γυρίσει πίσω, ενώ πρωτοστατεί παγκοσμίως. Ο τουρισμός πάει καλά, ο τουρισμός. Δεν ξέρω, το αυτή το τοπίο. Ναι, έκανε δουλειά, έκανε πολύ καλή. Στην Αίγυπτο κτλ. Ναι, αλλά όμως οφείλεται και στο πολύ μεγάλο έργο που είχε κάνει η Όλγα η Κεφαλογιάννη. Και είναι υπουργός, δεν λέω, προσπαθεί. Αλλά το έργο όμως που έκανε η Όλγα η Κεφαλογιάννη, θεωρώ ότι κανένας υπουργός δεν το έκανε. Ήτανε μακράν η καλύτερη. Πάντως παίζει ρόλο και ότι οι γειτονικές μας χώρες, δηλαδή η Αίγυπτος και η Τουρκία. Ναι, είχαν προβλήματα. Ένα ασταθές τοπίο. Και τώρα υπάρχει εδώ πέρα ασταθές τοπίο και στην Τουρκία υπάρχει και γύρω υπάρχουν πόλεμοι. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Με το προσφυγικό. Και οι Τούρκοι ξύνονται στην γλίτσα του τσοπάνη που λέμε. Συγγνώμη για την έκφραση. Και γενικά δεν υπάρχει ηρεμία παγκοσμίως. Γι' αυτό πρέπει οι Έλληνες να είμαστε ενωμένοι και να μην κοιτάμε δεξιά και αριστερά, να κοιτάμε... Μόνο δεξιά. Όχι, να κοιτάμε την Ελλάδα. Να κοιτάμε ευθύς, να κοιτάζουμε τον κόσμο, να πάμε μπροστά, να είμαστε ενωμένοι. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω. Ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ως πολιτευτής. Πώς αισθανθήκατε στο συνέδριό σας, οποία είναι καλά όλα, είστε ευχαριστημένοι. Ναι, ναι, υπήρξαν διαδικασίες δημοκρατικές, ενωτικές, υπήρχε παλμός και οι νεοδημοκράτες τον πιστεύουν πάρα πολύ τον Κυριάκο. Άλλωστε και γι' αυτό τον ψήφισαν. Ο κόσμος τον ψήφισε, ο κόσμος τον έβαλε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο τοπίο της Νέας Δημοκρατίας, μέσα σε αυτό το χώρο που να τους έχετε αδυναμία, κάποιοι άνθρωποι. Αδυναμία δηλαδή. Ναι, να έχετε μια πιο καλή σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, πιο αγαπητική σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα υπάρχουν, αλλά αυτές τις σχέσεις δεν τις βγάζω στον κόσμο, γιατί δεν θέλω να δημιουργώ τέτοιου είδους πόλωση. Ναι. Τώρα το τι θα πω στους φίλους μου, μάλιστα, όταν είμαστε μεταξύ μας, ναι. Αλλά ναι, σίγουρα υπάρχουν, όπως και με τους φίλους. Υπάρχουν και οι κολλητοί, υπάρχουν και... Στις εκλογές που θα έρθουν κάποια στιγμή, όποτε έρθουν, θα είστε υποψήφια, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω πάρα πολύ να είμαι υποψήφια. Και αυτό ο κόσμος θα ήθελε, πιστεύω, με 6.000 σταυρούς που μου έδωσε κοντά, ο κόσμος θα έδειξε ότι δεν με θέλει, γιατί με έβγαλε δεύτερη. Όμως αυτό είναι στο χέρι του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εύχομαι και για εκείνον να έχω τις προϋποθέσεις που θέλει και να με τιμήσει το να με διαλέξει να είμαι υποψήφια. Το θέλω και είμαι στρατιώτης του κόμματος. Θα είμαι κοντά του σε ό,τι χρειαστεί, όπως και τώρα τρέχω για το κόμμα και μετά για την Κατερίνα. Πώς είναι η ζωή των κατοίκων που γυρνάνε τα νησιά εσείς? Τώρα είστε στη Σύρο με αφορμή ίσως την... Τις τελετές που γίνονται εδώ πέρα αυτές τις μέρες. Και τις τελετές και τα εγκαίνια που έγιναν σήμερα του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Και φίλων Κυκλάδων, ναι. Και φίλων Κυκλάδων. Είδαμε το, ακούσαμε το τροπάρι της Κασιανής, τον Άγιο Νικόλαο χτες. Σωστά, ναι. Αυτή η μαγική χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου. Έτσι, έτσι. Και ήταν εξαιρετική και πραγματικά... Το δείξαμε προηγουμένως, το ακούσαν και οι τηλεθεατές μας. Βεβαίως και θα το παρακολουθήσω με προσοχή, γιατί είναι μια μαγική. 10 ευρώ το βράδυ πάλι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να το δει ο κόσμος. Είδαμε και την τελετή του Φιαλέου στον Άγιο Παντελεήμονα τώρα προηγουμένως. Έτσι ακριβώς, με τους γέροντες που τους προσέχουν πάρα πολύ
και τους προσφέρουν ακόμα και αυτά που δεν μπορούν. Mm. Πραγματικά το λέω και συγκινούμε πάρα πολύ με το έργο που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρά τις δυσκολίες, είναι δίπλα στους γέροντες και τους περιφέρονται με τον καλύτερο τρόπο, σαν να είναι ο δικός τους μπαμπάς και μαμάι και παππούς και γιαγιά. Mm. Και όσο μπορώ και εγώ είμαι μαζί τους και προσπαθώ και μάχομαι για εκείνους. Σήμερα 8.30 ώρα στον καθεδρικό ναό, τον καθολικό στην Ανοσύρο, στο Άγιο Γεώργιο, θα γίνει η τελετή της ευλογίας των ελαίων, μια σπουδαία τελετή για τους καθολικούς. Θα πάει ο Γιώργος να τραβήξει. Και εγώ πρώτα ο Θεός θα πάω. Ναι. Έτσι. Τι άλλο έχουμε να πούμε για την πατρίδα μας? Ελπίζετε ότι αυτή η πατρίδα θα βγει από αυτό το. Στις συμπληγάδες από αυτή την. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ και να ματώσουμε πάρα πολύ για να φέρουμε την Ελλάδα. Φεύγουν είναι οι άνθρωποι, σπουδασμένοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έτσι. Με ελπίδες και επιτυχία φεύγουν και πάνε στην ξενιτεία πάνω. Ναι, έτσι. Και δυστυχώς στο τέλος θα μας μείνουν μόνο οι ξένοι, οι μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα. Και οι γέροντες. Και οι γέροντες. Θα μείνουμε με γέροντες και με μετανάστες. Εντάξει. Αφού έλεγε η κυρία Τασία ότι λιάζονται στην Ομόνοια, τι να πεις. Αυτοί οι πονεμένοι άνθρωποι που ήρθανε με βάρκες που σε άλλες χώρες τους πνίγανε και τους περιφέρονταν τον τρόπο τέλος πάντων αυτών. Η Ελλάδα είναι ένας φιλόξενος λαός, προσπαθούμε, είμαστε αλληλέγγυοι, αλλά αυτή η χώρα δεν μπορεί να απορροφήσει άλλους. Ήδη έχουμε πολύ μεγάλη ενεργία στη χώρα. Ήδη δικά μας παιδιά πεινάνε και δεν έχουν να πάρουν το πρωινό τους στα σχολεία και έχοντας ακόμα και το βάρος των μεταναστών, αυτό είναι ακόμα χειρότερο και βάλεται η χώρα μας. Να μας βοηθήσει ο Θεός, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να υπάρχει αλληλεγγύη, γιατί ο Χριστός είπε αγαπά τα αλλήλους και να κοιτάξουμε και πέρα από τους ξένους και τους δικούς μας και τους Έλληνες και να κάνουμε κάτι για αυτούς. Σήμερα είναι Μεγάλη Τετάρτη. Mm-hmm. Του Ιούδα. Του Ιούδα. Και η πολιτική έχει πολλούς Ιούδες. Γι' αυτό δεν γίνω πολύ πολιτικός εγώ. Έρχεται όμως μετά τα πάθη και το Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση. Έτσι. Ναι, και ας κρατήσουμε αυτό, τις αναστάσιμες ελπίδες στην καρδιά μας, ότι αυτή η πατρίδα πολλές φορές λύγησε, πολλές φορές σήκωσε το Σταυρό του Μαρτυρίου, όμως πάντα έτσι κατάφερε και βρήκε το βηματισμό της και εξέπληξε την ανθρωπότητα. Θα το ξανακάνει πάλι, δεν ξέρω πώς θα αργήσει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Κυριάκος αυτός που θα την βγάλει από το μαύρο. Όποιος να είναι, καλά θα κάνει να την βγάλει. Πάντως, σίγουρα θα. Στην αρχή θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν το συζητάμε, γιατί παίρνουμε πάλι την Ελλάδα από το μηδέν και θα πρέπει να την πάμε μπροστά. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει τώρα. Υπό το μηδέν την παίρνετε. Τι θα ευχηθείτε στους συμπολίτες μας, στους Κυκλαδίτες που τους αγαπάτε και σας αγαπούν, τι θα τους πείτε για αυτές τις Άγιες Μέρες που είναι η γιορτή της Ρωμιοσύνης, είναι το Πάσχα, έτσι. Έτσι. Τα Χριστούγεννα είναι παγκόσμια γιορτή, ενώ το Πάσχα είναι έτσι. Πάσχα των Ελληνικών, έτσι. Έτσι ακριβώς. Τι θα λέγατε, κύριε Μονογιού, στους συμπολίτες μας, στους Κυκλαδίτες? Τι θα έλεγα? Καταρχήν θα τους ευχηθώ να έχουν καλή Ανάσταση, Ανάσταση στις ψυχές τους, να έχουν αγάπη με την οικογένειά τους, να συμπονούμε και να είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλον, να αγαπάμε την πατρίδα, να αγαπάμε τη θρησκεία μας, να κάνουμε το σταυρό μας και να προχωράμε μπροστά. Και εγώ μέσα από την ψυχή μου θα τους ευχηθώ καλή δύναμη και καλή Ανάσταση. Το Μητροπολίτη που του είχε τα δυναμία. Θα του ευχηθώ να έχει. Είναι και πατριώτη σας. Έτσι. Θα ευχηθώ να έχει δύναμη στην ψυχή του και να δίνει κι άλλη αγάπη γιατί του περισσεύει. Έχει πολύ αγάπη μέσα του και αυτό το δίνει στον κόσμο. Και όχι μόνο ο Μητροπολίτης Σύρου, αλλά και ο Παροναξίας και ο Θύρας. Είμαστε άξιοι εδώ πέρα στον νομό Κυκλάδων, γιατί έχουμε αυτούς τους Μητροπολίτες.
Και τον Μητροπολίτη Σύρο. Mm, αλλά και οι επίσκοποι έτσι ζουν και... με μια γαστή σύμπνοια, έτσι, mm-hmm. και οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι. Και αυτό είναι πολύ καλό για το νησιά μας, ναι, και για την πατρίδα. Ναι, δεν το συζητώ. Αυτό υπάρχει πλήρη ισορροπία και αγάπη μεταξύ τους. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός. Και εμείς σας ευχόμαστε να έχετε καλή υγεία, δύναμη, κουράγιο, να είστε ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ που μου δώσατε το δικαίωμα και, να μιλήσω. Και από ό,τι μαθαίνω έτσι από τους πράκτορές μου, θα παντρευτείτε γύρω εκεί στο φθινόπωρο, αρχή φθινοπόρου. Πρωτόθεως. Σας ευχόμαστε να έχετε μια ευτυχισμένη ζωή με το Χάρη, που έχει και ένα θεϊκό όνομα. Και να είστε γεροί και δυνατοί, να κάνετε πολλά παιδάκια, πολλά λινόπουλα. Που ίσως από αυτά μια μέρα να εξυπηρεθεί κάποιος αληθινός ηγέτης. Αχ, με συγκινείτε πάρα πολύ. Και να πάρει αυτή την πατρίδα από τα λουριά και να την πάει μακριά. Άμα δεν έχεις παιδιά, δεν έχεις τίποτα. Εύχομαι κάποια στιγμή να αποκτήσω και εγώ, αν μου δώσει ο Θεός. Σας το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ένα παιδί όμορφο και καλό σαν και εσάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση και εσάς. Χρόνια πολλά. Για χαρά.